Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ξεκινάμε καινούριο βλογάκι. Δευτέρα, δεν είναι δύσκολη μέρα, μια χαρά ήρεμη μπορώ να πω μετά από χθες, μετά από όλο αυτό το καιρό που είχαμε διακοπές το ένα το άλλο. Λοιπόν, τι κάνουμε εμείς? Είμαι μαζί με τη Τόνια στο σπίτι μόνο. Ο Βασίλης πήγε με τον Νίκο για μπάνιο. Ο Ανδρέας την δουλειά ξεκίνησε, μια χαρά, ξυπνήσαμε, έχω λίγο μάζεψα το σπίτι, έπλαινα τα πιάτα από χτες, τα ποτήρια και τα λοιπά, βέβαια δεν έχω τακτοποιήσει ακόμα τίποτα. Επίσης έχω διπλώσει τα ρούχα γιατί είχα μαζέψει ένα βουνό όλα, όλο έπλαινα όλες αυτές τις μέρες και είχα ένα βουνό, τα δίπλωσα όλα, η Τόνια έχει βάλει τα αντικά της, έχω βάλει, κοιτάξτε τα χέρια μου, από τα καρύδια που καθάριζα, βλέπετε, όταν ήμασταν παιδιά. Είχαμε συνέχεια μαύρα χέρια, φαίνεται εδώ λίγο, και στο σχολείο μας τα ελέγχανε και δεν μας αφήνανε να πηγαίνουν στο σχολείο μας, μαλώνανε για να έχουμε καθαρά χέρια, καθαρά νύχια, τα αυτιά μας, κοιτάγανε και τα λοιπά, τα κεφάλια μας να μην έχουμε ψήρες. Αν κάποιος είχε κάτι από αυτά, να τον έστειλε σπίτι μέχρι που θα γίνει να περιποιηθεί καλά και μετά να γυρίσει στο σχολείο. Λοιπόν, οπότε αυτά εδώ μέσα, δεν ξέρω, επίσης θέλω να πάω μέχρι το H&M, τώρα δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε σήμερα με τη Τόνια. Μου χάρισε χθες ο Νίκος ένα τζιν, πολύ ωραίο είναι, αλλά είναι λίγο στενό επάνω, το θέλω λίγο πιο χαλαρό, είναι, παρόλο που είναι 38, έχει στενή γραμμή εδώ πάνω. Το θέλω λίγο πιο χαλαρό να δοκιμάσω ένα νούμερο μεγαλύτερο πώς θα είναι. Εντάξει, μπορεί να ανοίξει, αλλά προς το παρόν μέχρι που θα ανοίξει. Α, να σας δείξω, γιατί χτες από κοντά δεν σας έδειξα τι μου πήρε, τώρα μισό λεπτάκι. Να το τζιν αυτό είναι, είναι πάρα πολύ ωραίο, ψηλόμεσο και είναι φαρντί κάτω, ξεκινάει από πάνω μέχρι κάτω, είναι φαρντί, είναι ωραίο, δεν είναι πολύ μακρύ, δεν κάθεται ωραία, αλλά είναι, σας λέω, εφαρμοστό πολύ εδώ επάνω, το θέλω λίγο πιο χαλαρό. Επίσης, από τα Ζάρα μου πήρε αυτό εδώ το t-shirt που είναι... εντάξει, δεν είναι λεπτό, ξέρετε, είναι για το φθινόπωρο, πιο έτσι χοντρό να το έλεγα, εντάξει, δεν έχει φλίς μέσα τίποτα, απλά είναι πιο χοντρό, ωραίο είναι και ωραίο χρώμα και ωραίο σχήμα, πολύ ωραίο. Επίσης αυτά εδώ τα παπούτσια από το Ζάρα, καταπληκτικά, υφασμάτινα, εντάξει, πλεκτό είναι, λίγο έτσι σαν γουνάκι είναι, τώρα δεν ξέρω καν πώς. Καταπληκτικά, αυτά πρέπει να είναι νέα collection και αυτό και αυτό, Τόνια. Χειμωνιάτικη είναι. Δεν εσύ δεν ήσουν, ναι, είναι χειμωνιάτικη collection, νέα φτινοπορεινή βασικά. Πολύ ωραίο παπουτσάκι, μ' αρέσει. Θα δοκιμάσω τώρα να σας δείξω πως είναι και στο πόδι. Να το και φορεμένο, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο παπουτσάκι. Μ' αρέσει, να ξέρετε ότι φοράω, έχω πολλά χρώματα διάφορα. Τέλειο. Έχω φτιάξει τώρα ένα καφεδάκι δεύτερο για σήμερα και περιμένω να δημοσιευτεί το βίντεο. Κάνει επεξεργασία τώρα τελευταία, δεν ξέρω, κάνει πάρα πολύ ώρα. Παρόλο που έχουν πολύ καλό ίντερνετ εμείς, κάνει πάρα πολύ ώρα επεξεργασία. Οπότε περιμένω να γίνει επεξεργασία. Οπα. Να σας βάλω λίγο. Δεν ξέρω, εκεί. Α, εντάξει, φορτώθηκε, πάω να το αναβάσω. Να πιω και λίγο καφέ και να πάω να συνεχίσω στην κρατοκάμερα. Θέλω λίγο να πάρω, να μαζέψω όλα τα ρούχα, να τα πάω στα ντουλάπια. Μετά να στρώσω λίγο το κρεβάτι, να ξεσκονίσω έτσι λίγα πράγματα, όχι πολλά-πολλά. Θα κάνω ντουλές, θα κάνουμε κάποια εβδομάδα. Δεν ξέρω, μπορεί να πάμε τα παιδιά σχολείο και μετά. Ετοιμαστείτε να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια εβδομάδα ή πόσο θα κρατήσει, πόσες μέρες, να κάνουμε γενική στο σπίτι. Θα ξεκινήσουμε ένα-ένα τα ντομάτια, σιγά-σιγά θα κάνουμε και βλογκάκι και. Μπορεί να θέλετε κι εσείς παρέα να κάνετε κι εσείς κάτι τέτοιο. Το φθινόπωρο είναι ωραία και κορτίνες θέλω να πλύνω και το ένα και το άλλο. Τέλος πάντων, οπότε πάω να κάνω αυτό που έχω και τα λέμε σε λιγάκι. Σας ανέβασα το βλογκάκι. Φύγε. Γύρισε ο άντρας μου. Εκεί βγήκε η Τόνια και εγώ. Εμένα εδώ με περιμένει ο μεγάλος ο χαμός. Ο μεγάλος ο χαμός. Να τακτοποιήσω, να κάνω, να. Δεν ξέρω τώρα. Κοίτα εδώ, τι κάνω, άντρα μου, βλέπεις? Μπράβο, μπράβο. Κάνω ντουλίτσες. Μπράβο, μπράβο, κάνε, συνέχισε. Για στα χέρια σου. Ναι, λοιπόν, πάω να συνεχίσω να μαζέψω κάλτσες. Τόνια, θες να παίξεις ένα παζ? Όχι. Να μαζέψεις καλτσούλες, έλα, αγάπη μου. Καθώς. Έλα, Τόνια, έλα. Τέλος, τελείωσα με το ντομάτιο. Τακτόπισα όλα τα ρούχα, τα έχω βάλει
στα σερτάρια, στις ντουλάπες και τα λοιπά, ξεσκόνησα, καθαρό. Δεν στρώνω το ριχτάρι γιατί είτε τα παιδιά έρχονται, δεν το ξεστρώνω είτε εμείς καθόμαστε, οπότε την ημέρα έτσι δεν... Εντάξει, όχι πάντα, αλλά σήμερα λέω δεν πειράζει, ας μείνει έτσι. Αυτά, πάω τώρα να βάλω κάτι να φάει ο Ανδρέας και εγώ δεν έχω φάει, είχα φάει μόνο ένα ψωμάκι. Πάω κάτι να φάμε και δεν ξέρω τι άλλο, θα δούμε, έχω και να μαγειρέψω. Θα δω μετά, θα σας πω τι θα φτιάξω, αν θα καταφέρω να φτιάξω σήμερα, αλλιώς αύριο, οπότε αυτά. Είχαμε φάει με τον Ανδρέα, η Τόνια δεν ήθελε και όλα, τσιμπάει όλη μέρα κάτι και είχα πάω, σας είπα ότι θέλω να βγω να δω στο H&M το παντελόνι, αν θα βρω ένα νούμερο μεγαλύτερο να το κοιμάσω, αν αρέσει πως είναι πάνω μου, αλλιώς θα αφήσω αυτό και θέλω στο μανάδικο να πάρω λάχανο και να δω τι άλλο έχω και τα λοιπά, γιατί θέλω να μαγειρέψω το απόγευμα, να φτιάξω μια σούπα με λάχανο και τα ξαμπόρση είναι, απλά δεν θα βάλω μπατζάρια. Οπότε αυτά, τρέχω γρήγορα, η Τόνια έμεινε σπίτι, ήθελα να έρθει μαζί μου, αλλά έμεινε σπίτι γιατί θα πρέπει τώρα όπου να είναι, θα γυρίσει ο Βασίλης να πάρει το Βασίλη και το Ανδρέας, ξάπλωσε λίγο να ξεκουραστεί, ήταν δύσκολη πρώτη μέρα στην δουλειά, οπότε έχω τη σακούλα και κάνω φασαρία πολύ. Και δεν έχει ψυχή στους δρόμους. Ξέρω που είναι ο κόσμος όλος, ξεκουράζεται, κοιμάται. Δεν ξέρω, βέβαια είναι 6 και ώρα. Πάω γιατί καλά είναι σήμερα που δεν έχει όλα τα μαγαζιά ανοιχτά. Είναι μόνο τα πολυκαταστήματα, οπότε δεν θα έχει, ελπίζω να μην έχει πάρα πολύ κόσμο. Ξέρω να καθυστερήσω πολύ. Γιατί πάω μόνο εκεί, στο H&M και θα φύγω. Μπορεί να μπω για μια ματιά και στο Ζάρα, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Έχω πολύ καιρό να πάω στα μαγαζιά, οπότε θα βαρεθώ γρήγορα. Όταν θα πάνε τα παιδιά σχολείο, τότε σιγά σιγά θα πηγαίνω, θα χαζεύω, θα κοιτάω. Τώρα τα ξέχασα αυτά το καλοκαίρι, δεν το πολύ έχω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, οπότε αυτά, φεύγω εγώ. Μπορεί να σας δείξω στο δοκιμαστήριο, αν θα βρω το παντελόνι το άλλο νούμερο, θα φορέσω και θα σας δείξω τη διαφορά. Να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, πώς νομίζετε. Αυτά! Some feeling sad, feeling sorry for the things.
Σπίτι, τελείωσα. Πήγα και στο μανάρικο, πήρα λάχανο, πήρα λίγες πατάτες, γιατί θυμάμαι αν έχω χθες καθάρισα. Νομίζω μου έχουν τελειώσει. Εντάξει, πήρα 3-4, γιατί δεν μπορώ να κουβαλήσω κιόλας πολλές. Πήρα τύπα λάχανο, ντομάτες. Αυτά, όλα τα άλλα έχω. Και πάω σπίτι να μαγειρέψω. Είδατε το παντελόνι που μου άρεσε, το λευκό, αυτό ήταν το καλύτερο. Δοκίμασα πόσα 10, δεν ξέρω πόσα. Αλλά όλα τα άλλα ήταν, παρόλο που ήταν ίδια νούμερα, 38-40 και πάνω κάτω το ίδιο σχήμα, ήταν διαφορετική, είχαν εφαρμογή, οπότε δεν μου άρεσαν. Μόνο μου άρεσε και το σκούρο μπλε και αυτό ήταν ωραίο, αλλά ήταν λίγο μακρύ. Αυτό είναι ωραίο να το φοράς με ταπούνι, με ένα πουκαμισάκι, αλλά δεν το πήρα, δεν πειράζει, λευκό παντελόνι δεν έχω μακρύ. Οπότε αυτό ήταν και πάνω πολύ καλά, 40 νούμερο ήταν αυτό, είναι, γιατί το πήρα. Και κάτω, μάκρος μου, χαρά δεν χρειάζεται ούτε κόψιμο ούτε τίποτα. Γιατί συνήθως ξέρετε, είναι πολύ μακριά όλα. Αυτό ήταν τέλειο. Οπότε αυτό. Και όπως είπα, να μαγειρέψω. Έχω σκάσει, πήγα και στο Ζάρα, σας τράβηξα κάποια πλάνα, καλά τι παπούτσια τώρα είναι στη μόδα, δεν υπάρχουν. Χαμός, στρασάκια, χρώματα, φωτεινά χρώματα, φούξια, κόκκινο, λαχανί, κίτρινο. Σας λέω, είναι το κάτι άλλο, δεν ξέρω πού να τα φοράσω όλα αυτά, αλλά εντάξει. Κορίτσια, θα σας πείτε, έκανα ένα ντουσάκι, ντροσίστηκα γιατί είχα σκάσει πρώτον, δεύτερον, επειδή δοκίμαζα όλα αυτά τα ρούχα, δεν μπορώ, δεν αισθάνομαι καλά, οπότε ήθελα να κάνω ένα ντουσάκι. Άλλαξα και ήρθα στην κουζίνα, ξεκινάω να μαγειρέψω. Πάω, έχω μπριζόλες χοιρινές, δεν ξέρω πόσες είναι, 4, θα τις κόψω τώρα κομματάκια, θα βάλω στην κατσαρόλα να βράσουν και στη συνέχεια θα κόψω το λάχανο, καρότα, έχω σέλινο και έχω τέτοιο σέλερι στην κατάψυξη, οπότε δεν θα καθαρίσω τώρα τίποτα.
πατάτα και ό,τι άλλο θα σας δείξω στη συνέχεια σιγά σιγά. Το πιάτο της Τόνιας, η Τόνια δεν ήθελε να το μεσημέρι. Λοιπόν, πάω να ξεκινήσω εγώ να τακτοποιώ, να ετοιμάσω όλα τα πράγματα και μετά θα σας πω. Τηγανίζω λίγο το καρότο. Εν τω μεταξύ όσο σοτάρετε εδώ το λάχανο με το καρότο, εδώ έχω βάλει στην κατσαρόλα το κρέας, έχω πετάξει το πρώτο νερό, μόλις άρχισε να βράσει το πέταξα, το ξέπλυνα καλά και ξαναέβαλα, πατάτες, κρεμμύδι μεγάλο, το κρεμμύδι μετά το βγάζω, πιπερίτσα, μισή πιπεριά γιατί ήταν πολύ μεγάλη, σέλερι και αυτό προς το παρόν, θα βάλω φύλλο δάφνης, θα βάλω κανένα κνόρ. Και εφόσον τηγανιστούν τα λαχανικά εδώ, θα τα ρίξω και αυτά μέσα, το σκορδάκι στο τέλος, προς το τέλος, για να μυρίζει κιόλας. Και ό,τι άλλο θέλετε, μπορεί να ρίξω και μια ντομάτα, θα δω μετά, έτσι με τη φλούντα, για 2 λεπτάκια, μετά τη βγάζω, βγάζω τη ντομάτα έξω, βγάζω τη φλούντα και τη τρίβω στο τρίπ για να μην έχει τη φλούντα, ξέρετε. Αυτά, τίποτα, σας έδειξα, δεν ξέρω τι άλλο, μπορείτε να τηγανίσετε και κρεμμυντάκια, άμα θέλετε να βάλετε μέσα, γίνεται ωραίο, πολύ ωραίο. Έβαλα σχεδόν όλα τα υλικά, μου έχει μείνει μόνο στο τέλος το σκόρτο, όπως σας είπα, και άνιαθρο και μαϊντανό, έχω βάλει όλα. Και λεμόνι έχω βάλει, γιατί θέλω να είναι ξινή η σούπα, ξέρετε, επειδή είναι με λάχανο, κανονικά τι κάνουμε με λάχανο τουρσί, επειδή δεν έχω εγώ τώρα, έβαλα λάχανο φρέσκο και έβαλα αρκετό λεμονάκι για να είναι έτσι ξινούλικο. Πατάτα, είναι αλήθεια ότι έχω βάλει περισσότερο ζωμί από όσο χρειάζεται. Μετά θα βγάλω το κρεμμύδι, θα βγάλω μια πατάτα που έχω ολόκληρη, θα τελειώσω μετά έτσι, θα την πατήσω για να είναι, ξέρετε, πιο πηχτή η σούπα, πιο ωραία. Τα παιδιά μου δεν θέλουν πολύ την πατάτα μέσα, οπότε λιώνω την πατάτα να μην φαίνεται. Αυτά. Εν τω μεταξύ ο Ανδρέας σχεδόν τελείωσε το πρώτο μήλο να το τρίβει.
τώρα τρίβει το από πάνω το κομμάτι μόνο και τέλος το πρώτο και σκέφτομαι δεν θα βιαστώ να το βάψω, θα πάω να ψάξω άλλο βερνίκι, όχι με αυτό που έχουμε κάνει το τραπέζι, ε. Μετά. Δεν το βρίσκει κιόλας, δεν το βρίσκουμε κιόλας. Ναι, κάτι το έχουμε, μπορεί να είναι και τέλος πάντων, γιατί θέλω να είναι έτσι ανοιχτόχρωμο, δεν το θέλω σκουρόχρωμο όπως ήτανε. Θα πάω γιατί μου λέει ο Ανδρέας ότι είχε στο πράξη και ανοιχτόχρωμα βερνίκια. Οπότε θα πάμε κάποια στιγμή, θα ψάξουμε, θα δούμε και τα λοιπά. Τώρα περιμένουμε να γίνει η σούπα, να φάμε όλοι μαζί. Ο Βασίλης κάνει μπάνιο, Τόνια μιλάει με τη γιαγιά στο τηλέφωνο, ο Ανδρέας τρίβει, εγώ τελείωσα εκεί με τα φαγητά. Αυτά. Έτοιμο το φαγάκι μου. Το αφήνω 2-3 λεπτάκια, γιατί μόλις έβαλα άνυφα και μαϊντανό. Και το κλείνω, θα κάτσουμε να φάμε γιατί είναι αργά. Ο Βασίλης έφαγε γιαούρτι με μέλι, είναι αλήθεια. Αλλά δεν πειράζει, θα φάει αύριο. Σουπίτσα, ωραία. Φάγαμε, είναι αλήθεια, ούτε σκάσαμε από τη ζέστη, αλλά ήταν φανταστική η σούπα, πολύ ωραία. Έφαγε και η Τόνια ένα πιάτο, ο Βασίλης δεν έφαγε γιατί έφαγε γιαούρτι με μέλι, όπως σας είπα. Ο Ανδρέας έφαγε και αυτός. Και εγώ, δεν ξέρω. Το έχω καταυχαριστηθεί, μου αρέσουν πολύ εμένα τέτοια φαγητά. Προτιμώ αυτά τα μαγειρευτά, όλα μου αρέσουν πιο πολύ από τα υπόλοιπα. Οχ, και λαντεράκι, όσο είναι βραστά, όλα τρελαίνομαι. Τώρα τι κάνουμε, τώρα πάμε ύπνο. Τι ώρα είναι, η Τόνια τσακώνεται με το μάτι. Πάμε για ύπνο, ναι. Πάμε μπανάκι και ύπνο. Εσύ έχεις κάνει μπάνιο, εμείς ακόμα δεν κάναμε. Εντάξει, εγώ έκανα όταν γύρισα, αλλά τώρα πάλι θέλω να πάω να κάνω μπάνιο, δεν μπορώ. Έχει πολύ ζέστη έξω, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, θα κλείσω το σημερινό βλογκάκι. Έτσι, τέτοια μέρα είχαμε εμείς. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για τις ευχές σας. Μου έχετε γράψει πάρα πολύ και στο Instagram και κάτω από το βίντεο το σημερινό. Έχω βάλει καρδούλες, προσπαθώ να απαντήσω. Αν... αλήθεια, βλέπετε, να σε καλά ίτσες. Αν τυχόν δεν σας έχω απαντήσει στο Instagram, είτε δεν σας έχω βάλει καρδούλα, συγγνώμη, θα το κάνω. Ή άμα δεν θα το δω ή δεν θα το κάνω, χίλια συγγνώμη. Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε αυτά, φιλάκια πολλά, τα λέμε στο επόμενο βλογκάκι. Bye bye, γεια σας!